Είμαι στο αεροπλάνο για να πάω Αγγλία και μετά να πάρω την ενδιάμεση στάση που είναι για Γλασκόβη. Και παιδιά, είναι τόσο άνετες οι θέσεις! Έχει και τηλερασούλα και έχει εδώ και κάτι κουμπάκια. Μπορεί να είναι για τον ήχο. Κάτσε πώς είναι. Μπορεί να έχει να κάνω και μασάζ. Θα ήταν τέλειο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αρχή ενός vlog. Ελπίζω να σας δείξω όσα περισσότερα μπορέσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να το ζήσω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είναι το όνειρό μου. Οπότε, ναι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ελπίζω να έχει φαγητό. Ξεκινάμε σιγά σιγά με το vlog. Δεν ήταν τόσο εύκολο πάντα να κάνω updates και τα σχετικά, ωστόσο υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλω να σας πω, οπότε θα τα πούμε εκ των υστέρων. Στη Σκωτία, όπως σας είπα και στην αρχή του vlog, το ζούσα όσο περισσότερο μπορούσα. Τώρα, αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής ήταν με τη φίλη μου τη Φωτεινή. Από το σπίτι της πήγαμε και φάγαμε το πρωινό μας και μετά πήραμε το δρόμο μας προς το πανεπιστήμιο της. Όπου και θα το δούμε τώρα μέσα. Κοντεύουμε δηλαδή, είμαστε τα επόμενα κλιπάκια θα είναι λίγο πιο έξω από το πανεπιστήμιο και αμέσως μέσα στο πανεπιστήμιο. Όπου θα δούμε και τους χώρους πώς έχουν διαμορφωθεί, ποιοι από αυτοί χρησιμοποιούνται όντως για μάθηση, πώς είναι οι αίθουσες εσωτερικά, αν έχουν κρατήσει όλο το έτσι. Κλίμα της παλιάς εποχής που είχε κτιστεί και τα σχετικά. Θα τα πούμε στο τέλος, tips δηλαδή για το πώς θα ταξιδέψετε πιο εύκολα στη Σκωτία, για τα εισιτήρια, για τις βαλίτσες και για τα διαβατήρια, για τα πάντα. Θα τα πούμε όλα στο τέλος. Επειδή όμως το τέλος δεν θα είναι σε αυτό το βίντεο, θα είναι σε κάποιο επόμενο part, αφήστε μου στα σχόλια τις ερωτήσεις που θα θέλατε να απαντηθούν. Οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε για Σκωτία, έτσι ώστε να προλάβω να κάνω ένα βιντεάκι μέσα στο vlog που θα σας εξηγώ τα πάντα λεπτομερώς. Οπότε, ναι. Αυτά. Πάμε να δούμε το πανεπιστήμιο.
δείτε. Και μέσα από την αίθουσα ήταν λες και κάναν μάθημα τα παιδιά. Ξενικά Ακαδημία ήταν τέλειο, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο, μπορεί να πες. Είναι πολύ ωραία, εγκρίνω. Τέλεια, είναι τέλεια. Τώρα θα πάμε να περάσουμε από κάτι αψίδες. Κοιτάξτε εδώ την πόρτα. Είναι μήνας, είναι appreciation of black culture μήνας. Και πάμε να σας δείξω τις αψίδες. Wow. Του καθεδρικού, γιατί έχει ένα μονόκερο σε κάτι σκάλες. Το οποίο υπάρχει μύθος ότι αν τον ακουμπήσεις είναι καλή τύχη στις σπουδές σου και στην. Συγγνώμη, αλλά αυτή η σκάλα τα σπάει. Ξέρεις, και είναι στο βίντεο που σκοτώνομαι. Τι εννοείς? Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι αληθινό χέρι. Είναι αληθινό χέρι και το έχουν κόψει και το έχουν κρατήσει. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα, τι creepy είναι αυτό το πράγμα. Η άλλη πλευρά, ας πούμε, ήταν καλύτερη, θεωρώ. Και η άλλη είναι από εκεί. Εδώ είναι και αυτό που είναι ωραίο. Εκεί μπορούμε να... Μπανάνα, πού θα με πας τώρα? Πάμε στο Postgraduate Club. Μπορούμε να πούμε μόνο με αυτή την καρτούλα, αν είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής. Κανονικά δεν μπορείς να πεις. Θα σε βάλω. Άρα είναι παράνομο, για μένα. Πω. Ιδιωτικό της, δεν μπορείτε να το δει αυτό οποιοςδήποτε. Εντάξει. Συγγνώμη, αλλά είναι πανέμορφα. Εντάξει, είναι υπέροχα, ρε. Όλο πέτρα πέτρα και το ξαναχτίσαν εδώ. Άρα δεν μετράει. Κουμπάς τα μονόκερα. Ναι, γιατί. Γιατί είναι τύχη στις σπουδές σου. Θα πάρω όλη την τύχη. Πάρα πολύ όμορφα και τώρα.
εδώ, αυτό εδώ είναι το ίδιο κλαμπ, το πιο κοντινό σε κλαμπ που μπορεί να έχουμε. Εδώ πέρα. Highland Park. Θέατρο. Έχει μόνο δύο αίθουσες και οι δύο είναι με τις μέρες. Waterstones. Αμέσως μετά θα δούμε και το μεγάλο Waterstones. Θα σας το δείξω. Έχει σίγουρα δύο η Γλασκόβη. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Παίζει να έχει παραπάνω. Είδα και το πανεπιστήμιο από μέσα. Πείτε μου πώς ήταν. Όσο για το μονόκερο, άμα τον έπιανε, σου έδινε καλή τύχη στις σπουδές. Τον έπιασα. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Δεν έχει σημασία. Τον έπιασα. Μπας και με βοηθήσει, ας πούμε, στη δουλειά σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο. Εξαιρετική η αίθουσα που ήταν πράσινη ο τείχος και είχαν καθρεφτάκια χρυσά που καθόντουσαν οι μαθητές και διάβαζαν και μετά έβγαινε σε μια Starbucks καφετέρια. Πεθαίνω, ήταν τέλεια. Επίσης, αυτή τη Starbucks καφετέρια ήταν μια κυριούλα η οποία, παιδιά, ήταν Ελληνίδα και έμενε χρόνια στη Σκωτία. Εν τω μεταξύ, εγώ έτσι όπως ήταν το πρόσωπό της, μου θύμισε λίγο την κυρία που μας πρόσεχε πιο παλιά. Και μου βγάλε κάτι ελληνικό, κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο έτσι φιλόξενο, δεν ξέρω. Και μόλις αρχίσαμε να μιλάμε με τη φίλη μου τη Φωτεινή μπροστά μας, μιλάει και αυτή στα ελληνικά και, παιδιά, ήταν τέλειο. Μας είπε για τα παιδιά της, για τη Σκωτία γενικά και τα σχετικά, ήταν πολύ ωραία. Κάτσα εκεί πέρα καμιά ώρα και διάβασα, γιατί η Φωτεινή είχε μάθημα και δεν θέλαμε να το χάσει. Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη βόλτα μας, γιατί η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
βιβλιοπωλείο ήταν ατελείωτο. Η ορόφη ήταν δεν ξέρω και εγώ πόσοι, 5-6. Παιδιά, ήταν τεράστιο, ήταν τέλειο, είχε απίστευτη ποικιλία. Είχε όλα τα Waterstone Special Editions, όπως το Kingdom of the Feared, το City of Bones. Είχε πάρα πολλά. Το It Starts With Us της Colin Hoover. Ήταν όνειρο. Τέλειο, υπερτέλειο. Γενικά, το να υπάρχουν τέτοια βιβλιοπωλεία και στην Ελλάδα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Γενικά το βιβλίο χρειάζεται χώρο στη χώρα μας, παιδιά, και χρειάζεται παρουσία, χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται κι άλλα άτομα, συνέχεια και συνέχεια, γιατί το βιβλίο και η ανάγνωση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Στο εξωτερικό υποστηρίζεται τόσο πολύ. Υπήρχαν παντού άτομα όλων των ηλικιών που ερχόντουσαν να πάρουν βιβλία καθημερινά, δηλαδή κάθε φορά που πήγαινα σε ένα βιβλιοπωλείο, οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο και αν ήταν αυτό, και χάλια να ήταν ο καιρός και να έβριχε και να μην μπορούσε να περπατήσει έξω, τα βιβλιοπωλεία ήταν γεμάτα. Και δεν ήταν απλά γεμάτα, ερχόντουσαν να δουν και να φύγουν. Όντως παίρναν βιβλία. Αυτό χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Χρειαζόμαστε επιτέλους ο χώρος του βιβλίου να μπει σε περισσότερα σπίτια και η μαγεία των ιστοριών να μαγέψει και περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή και εμείς να γίνουμε σαν αυτούς, να βλέπω τόσο πολύ κόσμο στα βιβλιοπωλεία. Έχει αυξηθεί αρκετά. Αλλά θα μπορούσαμε και περισσότερο. Τέλος πάντων, όπως είδατε, ήταν υπέροχα, μαγευτικά. Θα σας δείξω λίγο ακόμη από εκεί γύρω την περιοχή που είναι το κέντρο της Γλασκόβη. Και μετά επιστρέψαμε στο σπίτι. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσετε τη δεύτερη μέρα, όπου ξυπνάμε αρκετά νωρίς, γιατί φεύγουμε για Ενδιμβούργο. Είχαμε κάποιες αναποδιές. Χάσαμε το τρένο, αργήσαμε, πήραμε ένα άλλο που ήταν μετά από μια ώρα, οπότε δεν φτάσαμε τόσο νωρίς όσο θα θέλαμε. Ουσιαστικά τώρα θα δούμε το μισό Εδιμβούργο και το άλλο μισό Εδιμβούργο θα το δούμε στο επόμενο part, γιατί πήγαμε ξανά μετά το Inverness. Πήγαμε δύο φορές δηλαδή Εδιμβούργο. Οπότε ναι, πάμε να δούμε το υπόλοιπο βιντεάκι μας. Το Λαγκαβουλίν ή Τριβουλίν, κάτι με βουλίν. Λαγκαβούλι. Λαγκαβούλι, που ακούγεται πολύ cute, by the way. Είναι αρκετά ισχυρό. Δεν το προτείνουμε στους beginners στο whisky. Σίγουρα πρέπει να έχεις πάει πιο πριν, το οποίο δεν έχουμε κάνει. Οπότε δεν παραδειγματιζόμαστε από μένα και τη Χριστίνα. Και πιστεύω ότι θα χρειαστούμε όλη την ώρα που θα είμαστε εδώ πέρα για να το τελειώσουμε. Παρόλο που είναι ελάχιστο. Αλλά έτσι είναι η γνώση του whisky. Έχουμε έρθει να φάμε.
Δεν είναι συνήθως ένα. Είναι αμερικάνικο. Την πόλη του Ενδιβούργου και τα λοιπά. Κάτσαμε, πιάμε το καφεδάκι μας στα Spat Starbucks, φάγαμε το μπισκότο μας, ξεκουραστήκαμε λίγο, είδαμε πάρα πολλά από την πόλη, είδαμε το πανεπιστήμιο, είδαμε το Royal Mile που είναι η μεγάλη οδός που καταλήγει τελικά στο κάστρο, το οποίο το κάστρο θα το δούμε στο δεύτερο part, όπως σας είπα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα, το είδαμε λίγο σε πιο σκοτεινό σένερι και έτσι αποφασίσαμε, μιας και είχαμε χρόνο ακόμη, γιατί ο προαστιακός, το τρένο θα έφευγε αρκετά πιο μετά, να πάμε και στις κατακόμβες. Στις κατακόμβες λοιπόν μας ξενέγησε εκεί μια υπέροχη κυριούλα, η οποία παιδιά ήταν τέρμα παραστατική και έλεγε τις ιστορίες και ανατριχιάζαμε όταν τις ακούγαμε. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου στις κατακόμβες, θα σας έχω ανοιχτό τον ήχο και ό,τι μπορέσετε να πιάσετε και να ακούσετε. Πάμε. Είμαστε σε κάτι κατακόμβες. Wow. Μετά αλφα. Fabulous, folks. We'll get you in here. I'm going to conserve the energy in my torch. Let your eyes adjust to the dark. Have a wee look in that vault next to us. There is a little window and a little door there. To get you on a wee trip hazard just as you enter into the lounge. Any superstitious city, if you see anything connected with water, you'll see gargoyles doing the same. So you'll see them on fountains. Yes, I'll be quick in this smelly vault here. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Εδώ το Royal Mile, πολύ ωραίο. Και αυτό ήταν το βίντεό μας. Δεν ξέρω αν πιάσετε το ανατριχιαστικό, creepy, σκοτεινό vibe που είχε στις κατακόμβες. Έβγαλα όσο περισσότερα μπορούσα. Δεν επιτρεπόταν σαν να βγάλω
τόσο πολλά, οπότε έκανα ό,τι μπορούσα για σας. Ελπίζω να καταλάβετε λίγο πώς ήταν εκεί μέσα. Μας είπαν πάρα πολλές ιστορίες, μας είπαν ότι ανάμεσα στους στίχους υπήρχαν πάρα πολλά μικρά στενάκια, τα οποία στέλναν μικρά παιδιά γιατί, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους και να μεταφέρουν μηνύματα. Τα παιδιά όμως αυτά πολλές φορές χανόντουσαν και δεν χανόντουσαν απλά. Τα σκοτώνανε και άλλα κραυγαλαία πράγματα. Γενικά κάτω από την πόλη στις κατακόμβες είχε ξεκινήσει σαν αποθήκη για διάφορα αποθέματα των εμπόρων και γενικά αυτών που είχαν μαγαζιά στο Εδιμβούργο. Ωστόσο, με τον καιρό εξελίχθηκε, ας το πούμε, εξελίχθηκε για όλα τα παράνομα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Τζόγος, πάλι, λίγα χειρότερα πράγματα, καταλαβαίνετε. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό όλο. Όλη η παρουσίαση, μου άρεσε πάρα πολύ όλα αυτά που είδαμε στις κατακόμβες. Μου άρεσε για το μύθο που ακούγαμε για τις κατακόμβες. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας το πω. Ίσως καλύτερα να σας το αφήσω γιατί όταν θα πάτε εσείς να ακούσετε και εσείς το μύθο για τον κύριο που υπήρχε στις κατακόμβες. Ήταν, παιδιά, εξαιρετικό. Αν πάτε Εδιμβούργο, να επισκεφτείτε οπωσδήποτε τις κατακόμβες και ίσως καλύτερα αυτές των ενηλίκων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Δυστυχώς το YouTube δεν ανέβασε όλο το βίντεο, οπότε αναγκάστηκα να το κόψω σε μέρη. Και σύντομα θα έχουμε το part 2. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε και ένα subscribe αν θέλετε να με βοηθήσετε να μεγαλώσω το κανάλι μου. Πείτε μου στα σχόλια ποιο ήταν αυτό που σας ενθουσίασε περισσότερο στο vlog και τι ήταν αυτό που περισσότερο θα θέλετε να ξέρετε, όπως και τις ερωτήσεις που λέγαμε στην αρχή του βίντεο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!